Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 5. Είμαι στο σπίτι, είμαι σε αυτό που είμαι σε καραντίνα και δεν νιώθω καλά. Πώς μπορώ να νιώσω καλύτερα. Κάντε στον εαυτό σας την ακόλουθη ερώτηση. Ποιος με έχει ανάγκη να του πω έναν καλό λόγο. Γιατί κάνοντας το καλό νιώθουμε καλά. Αυτό μου το είχε μάθει η μάνα μου από τον καιρό που ήμουν μικρή προσπαθούσα να καταλάβω τη φιλανθρωπική της δράση, γιατί όταν είσαι μικρός, όταν είσαι 4, 5, 6, 7, 8 ετών, δεν μπορείς να αντιληφθείς γιατί ο γονιός σου περνάει τόσο χρόνο στο να μιλάει με ανθρώπους που περνούν δυσκολίες, γιατί έρχονται τόσοι πολλοί άνθρωποι στο σπίτι σου και λένε τα προβλήματά τους, γιατί γενικώ ε, διαχέεται τόση πολύ θετική ενέργεια από τους γονείς σου προς άλλους ανθρώπους. Και ρωτούσα τη μαμά γιατί τα κάνετε όλα αυτά, γιατί τα κάνουμε αυτά. Και μου είπε η μητέρα μου ότι της είχε μπει κάποτε ένας γιατρός, ένας ιατρός που είχε γνωρίσει στην Αθήνα, νομίζω ψυχίατρος ήταν, ο οποίος την, την... Πρέπει να τον είχε συναντήσει όταν ήταν στο νοσοκομείο, όταν ήταν φοιτήτρια, γιατί η μαμά μου όταν ήταν φοιτήτρια είχε ένα ατύχημα, γλίστρησε και έπεσε πάνω σε μια γυάλινη βιβλιοθήκη, κόπηκε το χέρι της και πέρασε 1,5 χρόνο στο νοσοκομείο, όπου της έκαναν ολική επανασύνδεση χεριού. ένωσαν όχι μόνο, όχι μόνο τένοντες και συνδέσμους και νεύρα κλπ. Και Πολύ δύσκολη η συνθήκη με το χέρι της και ήταν ενάμιση χρόνο εκεί. Και μου είπε ότι της είχε πει ένας ψυχίατρος ότι ένας α, εύκολος τρόπος για να νιώσει καλύτερα όταν δεν είσαι καλά συναισθηματικά, όταν είναι πεσμένη η διάθεσή σου, είναι να κάνεις καλές πράξεις. Αυτό δεν μπορεί πάντα να θεραπεύσει την κατάθλιψη όπως και δίποτε, εννοείται. Εδώ στο κανάλι, άλλα έχουμε ένα σωρό βίντεο για την κατάθλιψη που μιλάνε οι ψυχίατροι και οι ειδικοί, όχι μόνο εγώ. Που και εγώ είμαι ειδικό ενώ μιλάνε και άλλοι ειδικοί. Εγώ είμαι απλό ψυχολόγο. Μιλάνε και άλλοι ψυχολόγοι, μιλάει και ο ψυχίατρο ο Dr. Γωρή Παπαγίου. Δεν είναι πανάκια το να κάνει καλέ πράξει για να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Όμω τώρα που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, που μπορεί να είναι πεσμένη η διάθεσή μα που μπορεί να νιώθουμε μια κλεισούρα, που μπορεί να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που συμβαίνει, ας πάρουμε το τηλέφωνο και είτε να τηλεφωνήσουμε, είτε να κάνουμε βιντεοκλήση σε κάποιον άνθρωπο που γνωρίζουμε, ο οποίος μπορεί να ζει μόνος, μπορεί και εμείς να ζούμε μόνοι, αλλά μπορεί να ζει μόνος και αυτός, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εμά, μπορεί να περνά μια δύσκολη φάση στη ζωή του, μπορεί να έχει ένα θέμα υγείας, είτε σωματικής είτε ψυχικής υγείας και αυτός ο άνθρωπος να χρειάζεται να ακούσει ένα καλό λόγο από εμάς. Να πάρουμε τηλέφωνο τους ανθρώπους που μας χρειάζονται να τους μιλήσουμε όμορφα. Όσο πεσμένη και αν είναι η δικιά μας διάθεση, εάν κάνουμε αυτή την πράξη αγάπης, να τηλεφωνήσουμε στους ανθρώπους που είναι μόνοι και που μπορεί να βρίσκονται σε χειρότερη θέση από μας και έχουν ανάγκη να ακούσουν μια καλή κουβέντα, ακόμη να ακούσουν και αυτό το πρόσεξε. Πρόσεχε τον εαυτό σου, χρειάζεσαι κάτι, θα μπορούσα να σε βοηθήσω με κάποιο τρόπο να νιώσει καλύτερα, Έχει φαγητά στο σπίτι, υπάρχει κάποιο τρόπο να σε βοηθήσω, μπορεί κάποιο να είναι μεγάλο ηλικία μου, έχει κάποιο κινητικό πρόβλημα, μπορεί να έχει οικονομικό πρόβλημα. Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, να επικοινωνήσουμε μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεφώνου με ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ακούσουν έναν καλό λόγο από εμάς και να τους το δώσουμε απλόχερα. Τα καλά λόγια, τα αγαπητικά λόγια είναι δωρεάν, δεν κοστίζουν κάτι και μας δίνουν πίσω μεγάλη απόδοση. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσεις 3, 4, 5, 10 λεπτά από το χρόνο σου για να πεις δυο 3 ενθαρρυντικές κουβέντες σε έναν άνθρωπο που τις χρειάζεται περισσότερο από σένα και εσύ ο ίδιος να είσαι αυτός που θα βιώσεις την ενθάρρυνση και την ε, καλή ε, διάθεση που θα έρθει σε σένα. Άρα όταν νιώθουμε πεσμένοι, όταν δεν νιώθουμε καλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε άλλους να νιώσουν καλά με ενθαρρυντικά λόγια είμαστε πολλοί που βρισκόμαστε σε απομόνωση στο σπίτι, σε καραντίνα, λόγω της προσπάθειας να περιορίσουμε την εξάπλωση αυτού του καινούριου κορονοϊού, μπορούμε όμως ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλο να νιώσουμε όλοι καλύτερα. Σας αγαπώ.